κοιτάς έτσι? Σήμερα τα πιτσουνάκια μου είχατε το πρώτο σας ερωτικό καυγαδάκι. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο σημείο σε ένα ερωτικό καυγαδάκι? Το δικό μου δεν ήταν ερωτικό. Η συμφιλίωση. Έχουν ανάψει τα αίματα από τη σύγκρουση και τα σβήνετε με παθιασμένο σεξ. Δημήτρη, να χαρείς. Αυτή η λέξη είναι απαγορευμένη. Καλά, βρε αγόρι μου. Καλά. Μη μου κοκκινίζεις έτσι. Εντάξει, σεμνό μου αγόρι εσύ. Αφού δεν θέλεις το σεξ της συμφιλίωσης, το φίδι από την τρύπα θα το βγάλει η καρτούλα. Περίμενε. Την καλή. Άστα, άστα, γιατί μου είσαι και άχρηστος εσύ. Περίμενε, είπα. Ορίστε. Να. Τι δουλειά έχει το σκυλί? Το βλέμμα του κουταβιού. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να αντισταθεί σε δύο υγράματάκια που την κοιτάζουν λυπημένα. Σου γράφω και δύο ωραίες ατακούλες και έχει πέσει ξερή μικρή, έτσι. Μα χρειάζεται όλο αυτό το θέατρο? Αφού τα βρήκαμε με τη Μαρία. Αν χρειάζεται. Με ρωτάς αν χρειάζεται το θέατρο? Αγόρι μου καλό, το θέατρο είναι που κρατάει το πάθος αναμένο. Αν περνάγαν όλα έτσι στον τούκου, τότε οι ζαχαροπλάστες, οι ανθοπόλες και τα χαρτοπολία θα είχαν βάλει λουκέτο. Ωραία. Εκτός από την εκομόντα, πρέπει να στηρίξουμε και άλλες επιχειρήσεις, ε? Τον έρωτά σας, βρε αχαήρευτε, πρέπει να στηρίξεις. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Να αντέξει μες στο κρύο. Να στεριώσει, να σταθεί. Την έχω δει και εγώ την ταινία. Τότε μη μου σπάς τα νεύρα! Η Μαρία είναι ντροπαλή σαν μαθητριούλα γυμνασίου. Υπάρχουν ακόμα αυτές? Άλλα ακούμε στις ειδήσεις. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Η Μαρία έχει ξεμείνει εκεί πέρα. Α, και με όλα αυτά τα πραγματάκια, εσύ θα την παίζεις στα δάχτυλα. Βεβαίως, πρέπει να σε ενημερώσω ότι τίποτα, μα τίποτα, δεν αντικαθιστά την ερωτική επαφή, έτσι. Και όπως καταλαβαίνεις, εδώ εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να βοηθήσω άλλο. Και να θέλεις μπορείς. Δεν είσαι και στις φόρμες σου? Μία ώρα κλαψουρίζεις τον νόμο μου τις προάλλες. Τα ξέχασες, ε? Μη μου στρίβεις το μαχαίρι στην πηγή. Αυτό το περιστατικό ήταν έκτακτο. Πέρασε. Είδες, ε? Φαντάσου εγώ τι περνάω. Εσύ πρέπει να τραβήξεις το ίδιο κουπί και το βράδυ. Πάλι! Κάθε μέρα τα ίδια θα έχουμε. Αφού τσακωθήκατε. Τα ξαναβρήκαμε όμως. Ναι, η καρδούλα της όμως είναι ραγισμένη. Θα την αφήσεις επιρρεπή να επιστρέψει στον Νικόλα? Θα της δώσω και κάρτα. Και νομίζεις δηλαδή ότι με μία καρτούλα καθάρισες? Είσαι γελασμένος, αγόρι μου. Θέλει αρετή και τόλμη η Μαρία. Κυρίως τόλμη. Γιατί από αρετή έχω πέσει πολύ χαμηλά. Μην το συζητάς. Πολύ. Πάρα πολύ χαμηλά. Ωραία κουστούμι, Σεργέ. Τι έγινε, σε πήραν κοράκι σε γραφείο τελετών? Όχι, όχι, αλλά κάτι μου λέει ότι σύντομα θα χρειαστούμε γραφείο τελετών. Για να κυδέψουμε την πολύ αγαπημένη μας εκομόντα. Ωραία κουβέντα πιάσαμε, ρε παιδιά. Μπράβο. Συγγνώμη αν προσβάλλω τις ευαισθησίες σου, Δημήτρη. Αλλά μία ενημέρωση του τραπεζικού μου λογαριασμού έδειξε ότι ακόμα δεν έχει μπει το μερίδιο από τις μετοχές μου. Οπότε δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ. Τι έγινε, Αλέξη? Φαλιρίσαμε? Ρε εσύ, Δημήτρη. Λες να φαλιρίσαμε και να μην το πήραμε χαμπάρι? Οχ! Λες! Κρίμα, μωρέ! Κακώς ήρθαμε στο γραφείο. Πάμε πλατεία. Πάμε, μωρέ. Καλά κάναμε και ήρθαμε, γιατί κάτι πήρε το αυτί μου ότι αύριο θα γίνει μισθοδοσία. Πλάκα μου κάνεις! Νομίζω ότι κάποιοι θα χαρούνε πάρα πολύ. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν πληρώνει καλά. Και κάποιοι πάλι το έχουν στενότητα. Μάλιστα. Και πού ακριβώς το πήρε αυτό το αυτί σας, κύριε Πρόεδρε? Μήπως να πάω κι εγώ προς τα εκεί. Για να με ενημερώσουν πιο συγκεκριμένα. Τη Μαρία Παπασωτηρίου, την οικονομική διευθύντρια, την γνωρίζεις από ό,τι ξέρω. Μην τρέπεσαι, Σέργια. Πήγαινε να τη ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Με τα χαράς. Χαίρομαι να βλέπω τη Δεσπίνιδα Παπασωτηρίου. Ειδικά όταν καταφέρνω να γλιτώνω αρτιμελής. Καλή τύχη τότε. Ή σπάσε πόδι. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Κάτι τέτοιο. Ζωή σε λόγου μας λέμε. Όπα. Μπα, τι έχουμε εδώ, παιδιά? Καρδούλες βλέπω, αρκουδάκια βλέπω. Τι έγινε, ξέρασε ο Άγιος Βαλεντίνος το τραπέζι των συσκέψεων? Αχ, μωρέ, τι χαριτωμένα πραγματάκια είναι εδώ. Ποια τρυφερή ψυχή τα άπλωσε εδώ, του Δημήτρη είναι. Ποιο? Τι, του... Δημήτρη. Έλα. Αλήθεια λέει ο Αλέξης, δικά σου είναι όλα αυτά? Ναι, ναι, δικά μου είναι. Τι λες, βρε, παιδί μου. Τελικά είσαι ο τελευταίος των ρομαντικών, ναι, και δεν σου φαινόταν. Στιχάκια για ερωτευμένους, ε? Καλό, δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, πριν την αγάπη σου γευτώ, ήμουν στην καρδιά μισός, λέει. Τώρα το χέρι σου κρατώ και δεν με χωράει ουρανός. Α, λέει. Ναι, αριστούργημα, ρε παιδιά, μπράβο. Κοντεύω να δακρύσω.
Δεν κατάλαβα. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Όχι, προς Θεού. Απλώς δεν φανταζόμουν ότι διαβάζεις τόσο σοφιστική λογοτεχνία. Μπράβο, Δημήτρη. Σε είχα, ξέρεις, για πιο best-seller τύπου. Κάνα αρχιμιστή, κάνα κώδικα Νταβίντσι, τέτοια. Αλλά έχεις προχωρήσει, βλέπω μπροστά. Μπορώ να σου δανείσω, άμα θέλεις. Πά, άσε. Θα μείνεις στο Κομωδίνο, δεν διαθέτω τις ευαισθησίες σου. Έχουμε και δουλειά, Σέργιο. Δεν πας από εκεί που ήρθες? Ναι, βλέπω. Εργασία και χαρά. Ο Δημήτρης σου δείχνει τη συλλογή από τα αρκουδάκια του, ε. Και φοβερά CD. Για να δούμε, λοιπόν. Οι ωραιότερες ροκ μπαλάντες. Μάλιστα. Ερωτευτείτε με τους Άμπα που τους θυμήθηκες αμέσως. Πες το σ' αγαπώ με ένα γλυκό τραγούδι. Καλά, μιλάμε για ποιότητα. Μπράβο, να τον χαίρεσαι το φίλο σου, Αλέξη. Πολύ γλυκό παιδί. Ευαισθητούλη. Γουτσου γουτσου. Είσαι τρελός, ρε! Έχεις τρελαθεί τελείως! Η μόνη καθάριση πράγμα ότι είμαι ανίκανος. Ο Σέργιος ότι είμαι φλωρούμπα. Ό,τι έκτισα τόσα χρόνια πάει, καταστράφηκε. Και τι θέλεις να πω, ότι τα βρήκαμε εδώ πέρα κατά λάθος? Ή μήπως να πω την αλήθεια, ότι τα παίρνουμε για να κάνουμε τη Μαρία να με ερωτευτεί? Έχω να νιώσω τέτοια ντροπή από τότε που με πιάσει η μάνα μου να βλέπω τσόντα. Σόμπα, μωρέ. Και τι θέλεις δηλαδή, να σε πιάσω Σέργιος να βλέπεις τσόντες? Όχι, ρε, εσύ, απλά. Ένιωσα γελίος. Τελείως γελίος. Χαίρομαι που πήρες μια γεύση. Γιατί έτσι ακριβώς νιώθω κι εγώ. Πουλώντας έρωτα στη Μαρία. Συμφοράς. Τι ζήλιες είναι αυτές, αφού εσύ του είπες να πάει. Ζήλιες, ναι. Επειδή το είπα, δεν περίμενε ότι θα πάει κιόλας. Μαρία! Μάλιστα. Τι ήθελε ο μαύρος χάρος στο γραφείο σου? Για τη μισθοδοσία, κυρία Μαντά. Ήθελε να μάθει το λόγο που δεν πήγανε τα χρήματά του στο λογαριασμό. Σιγά μην ήθελε ο Σέργιος να τσεκάρει το λογαριασμό του. Ανάγκη έχει αυτός τώρα. Κάποιος από εδώ μέσα τους φύριξε ότι προφανώς δεν έχουμε πληρώσει ακόμα το προσωπικό. Μην ανησυχείτε, κύριε Μαντά. Το κανόνισα. Του εξήγησα, του είπα δηλαδή ότι αύριο θα μπουν τα χρήματά του. Δεν έγινε τίποτα. Μπράβο, μπράβο. Mm. Δεν το χρειαζόμαστε πάνω από το σβέρκο μας. Να σε ρωτήσω, Μαρία. Τις επιταγές, σε ετοιμάσες? Όχι. Αχ, πρέπει να πάω να τις πάρω πρώτα από τη Σοφία. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Να μην αργούμε. Αύριο πρέπει να πληρώσουμε. Μάλιστα, πηγαίνω. Μην χάνουμε χρόνο. Το περιτύλιγμα. Πώς φαίνεται εδώ, ε? Να κάνει μπαν. Ότι το βλέπεις και τη σκέφτεσαι. Άρε, χαμένος πάω εγώ. Χαμένος. Εγώ θα έπρεπε να έχω στείλει σε περιοδικό με σχέσεις. Α, και ό,τι αφορά την κουκλίτσα μας, έτσι. Η καρτούλα, ο σκυλάκος που λέγαμε. Να το. Και σοκολατάκι. Μην το φάει ξεροσφύρι. Να μην φάει το δούλεμα ξεροσφύρι, εννοείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι τόσο αρνητικός. Ρε εσύ, αγόρι μου, ξέρεις τι χαρά θα κάνει το κοριτσάκι μας με αυτές τις ζουνιές, ε? Λοιπόν, ποιος θα τα πάει στο γραφείο της, εσύ ή εγώ? Αισθάνομαι απέσια που έκανα τα μάτια σου να δακρύσουν. Αν ήξερες πόσο σ' αγαπώ, θα έκλαιγες μόνο από χαρά, Αλέξης. Και
Κι εγώ σ' αγαπώ, Άλεξη. Κι εγώ. Βρε κορίτσια. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή.